Μόνιμες θέσεις εργασίας στο Δήμο Αλεξανδρούπολης σήμερα ζητούν οι εργαζόμενοι του Δήμου. Για το σκοπό αυτό, τη Δευτέρα 18 Ιουλίου πραγματοποίησαν παρέμβαση στη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, καταθέτοντας ψήφισμα για το ζήτημα, το οποίο και ψηφίστηκε ομόφωνα. Κάναμε μια παρέμβαση χτες μαζί με τους εργαζόμενους. Πιέζουμε προς όλες τις κατευθύνσεις. Έχουμε επισκεφτεί τους βουλευτές του νομού μας, έχουμε επισκεφτεί τον πρόεδρο της ΠΕΔ, τον κύριο Μαυρίδη. Έπρεπε να πάμε και στο Δημοτικό Συμβούλιο, επιβάλλεται να ζητήσουμε και την ενίσχυση και τη στήριξη του Δημοτικού Συμβουλίου. Παρευρεθήκαμε στο Δημοτικό Συμβούλιο χτες, καταθέσαμε ένα ψήφισμα το οποίο ομόφωνα ψηφίστηκε και ζητάμε όμως προς όλες τις κατευθύνσεις να ενισχύσουν την προσπάθειά μας ώστε να πιέσουμε τον Υπουργό, το Υπουργείο, να προσλάβει μόνιμες θέσεις εργασίας στο Δήμο Αλεξανδρούπολης, ο οποίος μεγαλώνει διαρκώς, αυξάνονται οι ανάγκες μας και μειώνεται το προσωπικό. Στην επόμενη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, το θέμα της πρόσληψης μόνιμου προσωπικού θα μπει στα θέματα της ημερήσιας διάταξης. Παράλληλα, όπως σημειώνει ο πρόεδρος του Συλλόγου Εργαζομένων, η έλλειψη προσωπικού φέρνει πολλά προβλήματα στην καθημερινότητα. Υποσχέθηκε ο πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου ότι στην επόμενη συνεδρίαση θα τεθεί θέμα και θα αποφασίσουν να δουν τις ενέργειες και τι μπορούν να κάνουν σαν Δημοτικό Συμβούλιο ώστε να ενισχύσουν την προσπάθειά μας. Από τους βουλευτές είχαμε θετική γνώμη, είναι μαζί μας σε όλες τις κινήσεις, να έρθουν μαζί, να πάμε στον Υπουργό και να ενισχύσουν αυτή την προσπάθειά μας. Θέλουμε να μπει μπροστάρις ο Δήμαρχος και να ενισχύσει αυτή την προσπάθεια και αυτό ζητάμε από το Δημοτικό Συμβούλιο. Δυσχεραίνεται καθημερινά η θέση των εργαζομένων, είναι πολύ ψηλά τα όρια ηλικίας, φεύγουν κάθε χρόνο από το 2018 μέχρι σήμερα, αποχώρησαν από το Δήμο μας 100 άτομα. Αντιλαμβάνεστε ότι η κατάσταση χρόνο με το χρόνο δυσκολεύει και πρέπει σήμερα να προχωρήσουμε και να κάνουμε οποιαδήποτε ενέργεια ώστε να διορθώσουμε αυτή την κατάσταση για το καλό των Δημοτών, για το καλό του Δήμου μας και για το καλό του προσωπικού. Ο Αντιδήμαρχος Περιβάλλοντος και Κυκλικής Ενέργειας, αρμόδιος για θέματα καθαριότητας, Ηλίας Δαστερίδης, παραδέχτηκε το πρόβλημα που υπάρχει με την έλλειψη προσωπικού, ενώ σημείωσε ότι όταν υπήρχε η δυνατότητα για μόνιμο προσωπικό από την προηγούμενη δημοτική αρχή, δεν έγιναν οι απαραίτητες ενέργειες. Υπάρχει μειωμένο προσωπικό σε ό,τι αφορά την κάλυψη των κοινών θέσεων που δημιουργούνται και από την κινητικότητα και από την συνταξιοδότηση υπαλλήλων του Δήμου. Τα προηγούμενα χρόνια ακολουθήθηκε η τακτική των πελατειακών εξυπηρετήσεων με τις δίμηνες συμβάσεις εργασίας, οι οποίες ακολουθούσε η προηγούμενη Δημοτική Αρχή. Εμείς ως στόχο είχαμε την κάλυψη όλων αυτών των κενών θέσεων, όχι με δίμηνες συμβάσεις απασχόλησης, γιατί δεν είχαν το θεμητό αποτέλεσμα το οποίο μπορούν να έχουν, γιατί όταν παίρνεις έναν άνθρωπο, έναν δημότη να δουλέψει για 2 μήνες, μέχρι να μάθει τη δουλειά, έρχεται η στιγμή της απόλυσης. 2 μήνες είναι μικρό χρονικό διάστημα και το ποσό το οποίο λαμβάνει σαν μισθό είναι πολύ μικρό σε σχέση με αυτό το οποίο ακολουθήσαμε εμείς ως Δημοτική Αρχή με τις 8 μήνες συμβάσεις εργασίας, κάλυψης όλων αυτών των κοινών θέσεων. Ο κύριος Δαστερίδης τονίζει ότι η Δημοτική Αρχή είναι στον πλευρό των εργαζομένων και βρίσκεται σε αναμονή απόφασης του Υπουργείου Εσωτερικών. Είμαστε υπέρ των εργαζομένων ή είμαστε υπέρ των προσλήψεων, των μόνιμων προσλήψεων. Περιμένουμε αν θα δοθεί η δυνατότητα από το Υπουργείο Εσωτερικών για την κάλυψη αυτών των οργανικών θέσεων με μόνιμο προσωπικό να καταθέσουμε τις προτάσεις μας. Υπάρχουν τα χρήματα, ισότιμα αφορά τα ανταποδοτικά τέλη τα οποία αφορούν τον τομέα της καθαριότητας, την υπηρεσία καθαριότητας και τη διεύθυνση γενικότερα, για να καλύψουμε όλα αυτά εδώ τα κενά στο ποσό το οποίο αναλογεί και τον αριθμό των προσλήψεων που μπορούμε να κάνουμε. Δηλαδή, αν έχουμε 700.000 ευρώ και αναλογούν σε 60 μόνιμες θέσεις, θα καταθέσουμε την πρόταση. Στην προηγούμενη Δημοτική Αρχή η Διεύθυνση Καθαριότητας και ο τότε προϊστάμενος είχε καταθέσει την πρόταση σε ό,τι αφορά την πρόσληψη μόνιμο προσωπικό σε σχέση πάντα με τα ανταποδοτικά θέλη. Δεν εισακούστηκε ποτέ. Δεν κατατέθηκε το αίτημα αυτό εδώ στο οικονομικό τμήμα του Δήμου, ώστε να γίνει αναλογικά η πρόσληψη αυτών των ατόμων με την δυνατότητα της πρόσληψης της 3K του 2018. Το 2018 μπορούσε και δόθηκε η δυνατότητα στο Δήμο Αλεξανδρούπολης και στην τότε Δημοτική Αρχή του κ. Λαμπάκη να κάνουν πρόσληψη ένα σεβαστό αριθμό υπαλλήλων μόνιμων, ούτως ώστε να καλύψουν όλα αυτά εδώ τα κενά. Δυστυχώς δεν έγινε. Όπως σημειώνει ο Αντιδήμαρχος, την Τετάρτη 20 Ιουλίου,
ολοκληρώνεται και η πρόσληψη των 31 ατόμων με θέσεις οκτάμινων που αφορούν και νέες οργανικές θέσεις, οδηγών απορριμματοφόρων, χειριστών και οδοκαθαριστών. Αύριο ολοκληρώνεται η πρόσληψη των 31 ατόμων σε ό,τι αφορά το τελευταίο ζήτημα που είχαμε κάνει, αίτημα που είχαμε κάνει στο Υπουργείο Εσωτερικών για να καλύψουμε αυτά εδώ τα κενά. Προτού λήξουν, είμαστε έτοιμοι να καταθέσουμε πάλι στο Υπουργείο Εσωτερικών στο ποσό που αναλογεί σε ό,τι αφορά τα ανταποδοτικά. Θέλει πάλι την πρόσληψη ατόμων οκτάμινης διάρκειας, ώστε μόλις λήξουν τα 31 άτομα να προσλάβουμε τα επόμενα και να καλύπτουμε. Να υπάρχει δηλαδή μια συνέχεια, ένας σωστός προγραμματισμός για να μην υπάρχουν κενά στον τομέα της καθαριότητας. Όλες αυτές οι συμβάσεις οκτάμινης διάρκειας είναι με κριτήρια ΣΕΠ και έτσι αξιοκρατικά δίνει τη δυνατότητα σε όλους τους δημότες και σε όλες τις δημότησες να καταθέσουν τα δικαιολογητικά για τη θέση την οποία πιστεύουν ότι τους αναλογεί και μπορούν να προσφέρουν υπηρεσίες στο Δήμο Αλεξανδρούπολης, ούτως ώστε να κριθούν αξιοκρατικά με αυτά τα μόρια τα οποία συγκεντρώνουν, είτε αφορά η οικογένεια, είτε αφορά οτιδήποτε άλλο, την χρήση ή την κατάθεση δικαιολογητικού κάποιου διπλώματος.